Οι Ισραηλινέ ένοπλε δυνάμει συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη λωρίδα τη Γάζας ενώ η Ουάσιγκτον απειλήσε για πρώτη φορά να σταματήσει τι παραδόσει όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαία επίθεση ευρεία κλίμακα στη Ράφα. Άλλωστε, ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο επιβεβαίωσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί πω την περασμένη εβδομάδα ανεστάλησαν οι παραδόσει βομβών στον Ισραηλινό στρατό. Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs. If they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities. I've made it clear to Bibi and the war cabinet, they're not going to get our support if in fact they go in these population centers. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανέπτυξαν άρματα μάχη στη Ράφα και κυρίευσαν το συνοριακό σημείο διέλευσης το οποίο συνδέει τη λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο κλείνοντας έτσι τη σημαντικότερη πύλη εισόδου των οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια. Στο διπλωματικό πεδίο, οι έμεσε διαπραγματεύσει του Ισραήλ και τη Χαμά, στι οποίε μεσολαβούν το Κατάρ, η Αίγυπτο και οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική, άρχισαν εκ νέου το πρωί τη Τετάρτη στο Κάιρο, προκειμένου να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση. Την ίδια ώρα, το κίνημα καταλήψεων και διαμαρτυριών για τον πόλεμο στη Γάζα εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα, καθώ μετά τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική μεταφέρθηκε σε ευρωπαϊκέ χώρε. Στο Άμστερνταμ, φοιτητέ διαδηλώνουν ήδη από την περασμένη Δευτέρα, ενώ οι αρχέ το βράδυ τη Τετάρτη συνέλαβαν συνολικά 32 άτομα για βία, καταστροφέ και επιθέσει. Στη Γερμανία, οι διαμαρτυρίε ξεκίνησαν στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο Χούμπολτ και επεκτάθηκαν στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και τη Λιψία, την Κολονία και τη Βόνη.